σημειώνοντας 26 πόντους, 9 rebound και 2 assist. Τώρα η άναρξη του παιχνιδιού με το Αποέλ να έχει την πρώτη κατοχή με τον Χιτ. Παντούρης. Και πάλι ο Χιτ. Υπάρχει φάουλ από τον Ομπράιαν. Από τον Μιχάηλ διορθώνω το φάουλ. Πρώτο, το οποίο χρεώνεται το Αποέλ. Ένα σιούτ τριών πόντων, εύστοχο. Προσπάθεια από τον Χιθ. 3-0 μπροστά το Αποέλ. Με την πρώτη προσπάθεια από τον Χιθ. Μπάργκερ. Έξω στο σιούτ για τρεις από πλευράς Κεραυνού. Το rebound του Σιζόπουλου με την βοήθεια του Χιθ. Κατεβάζει μπάλα τώρα το Αποέλ. Και πάλι ο Χιθ. Ψάχνει χώρο για την πάσα. Τώρα ο Παντούρης έχει ευκαιρία για τρεις. Επιχειρεί εν τέλει το σιούτ. 5-0 το Αποέλ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Παντούρη. Και φάουλ στην συνέχεια. Εδώ ο Παντούρης και πάλι καλάθι από τον Γρηγόρη Παντούρη. 7-0 το Αποέλ που κάνει σερί σε αυτά τα αρχικά στάδια της αναμέτρησης. Να που ξεκινά πολύ δυνατά η ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Χωρίς καλάθι για την ώρα ο Κεραυνός Στροβόλου. Και πάλι εξαιρετική άμυνα από τους γαλαζοκίτρινους. Ράμζεϊ για τον Χιθ. Κατεβάζει μπάλα ο Χιθ. Πιέζεται από τον Ομπράιαν. Κρατάει ο Ράμζεϊ για τον Παντούρη. Επιχειρεί σιούτ τριών πόντων, άστοχος. Rebound από πλευράς του Κεραυνού. Χρειάζεται ένα drive εδώ τώρα η ομάδα του Στροβόλου και θα το πετύχει. Με τον Μιχαήλ το πρώτο καλάθι για τον Κεραυνό, ο οποίος μειώνει στους 5 την διαφορά. Κρατάνε μπάλα εδώ Παντούρης, υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Γρηγόρης Παντούρης. Ο συνάδελφος Γρηγόρη Γρηγοράς ζητάει τον λόγο, σας ακούμε. Απλά να πούμε για τον Σάιμον τον Μιχαήλ ότι είναι ο παίχτης αποκάλυψη του Κεραυνού τον τελευταίο μήνα. Μπορεί ο Ρος να ήταν ο πρώτος σκόρερ του Κεραυνού στον αγώνα μέσα στο Στρόβολο, αλλά ο παίχτης ο οποίος ξεκλείδωσε ουσιαστικά το Ρος φιλοαγώνος ήταν ο Σάιμον Μιχαήλ. Και ο Χρυσόχρονος Λιβαδιώτης τον επιβραβεύει σήμερα δίνοντας του μια θέση στην πεντάδα, ενώ εδώ άλλος ένας Κύπριος είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Σιζόπουλος, ο οποίος πετυχαίνει ακόμη ένα τρίποντο, το δεύτερο για το Αποέλ στο παιχνίδι, ανεβάζοντας την διαφορά στους 8 πόντους, 12 μπροστά η γαλαζοκίτρινη. Κατεβάζει μπάλα εδώ το ο Κεραυνός με τον Ρος. 26 πόντους, 9 assist στο πρώτο παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από τον Ρος την τρίτη στον Στρόβολο. Για να δούμε αν μπορεί να ξεκινήσει από αυτόν η αντεπίθεση του Κεραυνού, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο πλήν 8. Παντούρης. Ακόμη ένα καλάθι εξαιρετικό για το Αποέλ. 12-2. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Εξιουκβού. Νάτος εδώ. Θα τελειώσει την φάση. Προβληματισμένος ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Έδωσε ατομικές οδηγίες ουσιαστικά στον Σάιμον τον Μιχαήλ να πιέσει ακόμη περισσότερο στην πρώτη επαφή τον Χιθ, να τον ακολουθήσει σε όλο το γήπεδο όταν είναι αυτός ο παίχτης του, και να προσέξει
να μην χρεωθεί με φάουλ, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει στη διάθεσή του ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Σάιμον Μιχαήλ, ο οποίος, Γρηγόρη, είναι ήδη χρεωμένος με δύο φάουλ από πλευράς του Κεραυνού και ήδη πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι θα πρέπει να προσέξει. Όπως είπες και εσύ, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει ο Κεραυνός στο ρόστερ. Να δούμε αυτή την προσπάθεια, άστοχη και αυτή από πλευράς Κεραυνού, η προσπάθεια από τον Μόρις Βόλκερ Χιθ, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο αποψινό παιχνίδι. Ακόμη ένα σιούτ από τον Χιθ και σε αυτή την περίπτωση εύστοχος. 14-2 στο συν 12 η διαφορά. Γρηγόρη, ζητάς και πάλι τον λόγο, σ' ακούμε. Απλά με τον τρόπο τον οποίο αγωνίζεται σήμερα το ΑΠΟΕΛ παίζει και λίγο για τον εγωισμό του. Δηλαδή ξύπνησαν ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα στον Στρόβολο, γιατί το ΑΠΟΕΛ βρισκόταν πίσω με αρκετά μεγάλη διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού, όσο και η χθεσινή τιμωρία. Μου δίνουν την εντύπωση ότι ξύπνησαν τον εγωισμό των γαλαζοκίτρινων, οι οποίοι σήμερα παρουσιάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο και παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Το μοναδικό δεδομένο, το μοναδικό βέβαιο όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ είναι ότι βγάζει ψυχή στο παρκέ του Λευκόθεου σε αυτά τα αρχικά στάδια του πρώτου δεκαλέπτου και έχει ήδη μία διαφορά της τάξης των 12 πόντων. Σιζόπουλος κάνει την προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια, επιχείρησε το drive ο αρχηγός των γαλαζοκιτρίνων. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη το φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Θα έχει στην διάθεσή του δύο ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Για να δούμε αν θα εκτοξεύσει την διαφορά στους 13, όχι. Το rebound από τον Ρος. Πιέζεται από τον Χιθ. Εδώ το drive από πλευράς Κεραυνού, καλάθι από τον Μπάργκερ και φάουλ για τον Κεραυνό, ό,τι καλύτερο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μειώνει στους 10 την διαφορά. Βλέπουμε σε επανάληψη το drive από τον Πάρκερ. Πέτυχε μόλις το δεύτερο καλάθι της ομάδος του Στροβόλου στην αναμέτρηση. Να δούμε αν θα ολοκληρώσει το τρίποντο εδώ. Ο Πάρκερ καηδοποιεί ο Πράττη και μειώνει στους 9 την διαφορά. 14-5, πάντα μπροστά το ΑΠΟΕΛ από την αρχή της αναμέτρησης. Έγινε το κλέψιμο και πάλι ο Πάρκερ δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. Ενώ ο Γρηγόρης ζητάει τον λόγο, σ' ακούμε. Απλά να πούμε ότι ο Γρηγόρης ο Παντώρης αποσύρθηκε χρεωμένος με δύο φάουλ. Ένα σημαντικό πρόβλημα για την ομάδα του κύριου Βόβορα, γιατί ο Παντώρης άρχισε πολύ καλά την αναμέτρηση. Πραγματικά ο Παντούρης και ο Χίθ ήταν από τους κύριους εκφραστές αυτού του δυνατού ξεκινήματος για τους γαλαζοκίτρινους. Έγινε το λάθος, δεν θα κερδίσει ο Ρος. Ο Σιζόπουλος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού. 16-5 και πάλι σε διψήφιο αριθμό η διαφορά ανάμεσα στους γαλαζοκίτρινους και την ομάδα του Στροβόλου. Ράμσεϊ δεν φάνηκε αρκετά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουμε συμπληρώσει το μισό του πρώτου δεκαλέπτου. Στο έδαφος ο Χίθ, έχω την εντύπωση. Χρεώνεται φάουλ επιθετικός στον Χίθ. Φαίνεται ξεκάθαρα από αυτή την κάμερα πάνω στον Γιώργο Νεοφύτου. Κεραυνός που κατεβάζει μπάλα με τον Ρος. Στυλιανού.
πάλι στον Ρος από τον Νίκο τον Στυλιανού. Πρώτο καλάθι για τον Ρος στο Λευκόθεο. 16-7 μειώνει ο Κεραυνός. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει για μια ακόμη φορά ο αρχηγός των Γαλαζοκιτρίνων, ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Ακόμη ένα φάουλ βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Το φάουλ από τον Νίκο τον Στυλιανού. Δεν έχει πρόβλημα, είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Και πάλι η διαφορά στους 10, 17-7 και τώρα στους 11. Ρος για τον Μπάρκερ. Κατεβάζει μπάλα ο Ρος για τον Κεραυνό. Πιέζεται από τον Χιφ. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση για την ομάδα του Στροβόλου. Ο Ρος ακόμη μια προσπάθεια άστοχος σε αυτή την περίπτωση. Με τον Ντιμπουά να κατεβάζει για τον Αποέλ. Κρατάει ο Ντιμπουά. Ράμζεϊ και πάλι ο Ντιμπουά το σιούτ. Άστοχο. Με τον Ρος να μαζεύει το rebound. Ο Νεοφύτου θα κερδίσει φάουλ από τον Ντουμπουά. Γρηγόρης, ακούμε. Αντιαθλητικό ήταν το φάουλ, Ανδρέα. Έτσι θα έχει δύο βολές ο Γιώργος ο Νεοφύτου και κατοχή ξανά για τον Κεραυνό. Ευκαιρία για τον Κεραυνό να κατεβάσει μια φορά κάτω από τους 10 πόντους. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Εδώ το αντιαθλητικό φάουλ. Όντως από τον Ντουμπουά πάνω στον Γιώργο Νεοφύτου. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Μειώνει σε 10 τους πόντους της διαφοράς. Και τώρα στους 9, 18-9. Η διαφορά στους 9 ανάμεσα σε Αποέλ και Κεραυνό. Μπάρκερ. Πιέζεται από τον Ράμσεϊ. Δεν θα έρθει το καλάθι από τον Μόρις Γουόλκερ. Με τον Μπίξ να κατεβάζει για το Αποέλ. Ράμσεϊ. Ακόμη μια προσπάθεια άστοχη για τους Γαλαζοκίτρινους. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί βήματα σε αυτή την περίπτωση. Φάουλ, όχι φάουλ. Έχει δοθεί. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη την προσπάθεια του Μπίξ και το φάουλ από τον Στυλιανού, ο οποίος χρεώνεται το δεύτερο του φάουλ. Δύο έχει και ο Σάιμον Μιχαήλ από πλευράς του Κεραυνού. Μοναδικός στα δύο φάουλ από πλευράς του Αποέλ ο Γρηγόρης Παντούρης. Πρώτη βολή για τον Μπίξ. 19-9. Και πάλι στους 10 η διαφορά. Εύστοχος και στην δεύτερη ο Αμερικανός. 29 πάντα μπροστά το Αποέλ. Από την αρχή της αναμέτρησης είχε ένα σερί 7-0 στην αρχή. Η διαφορά από εκείνο το σημείο και έπειτα δεν έπεσε ποτέ κάτω από τους 9 για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Εξαιρετικό τρίποντο από τον Στυλιανού, ο οποίος μειώνει στους 8. Στυλιανού, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Κεραυνό Στροβόλου. Ενώ βλέπουμε πλάνα από τον τεχνικό των Γαλαζοκιτρίνων. Με 2:50. Να απομένουν στο ρολόι για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Απευθείας μετάδοση της Sita Vision από το Λευκόθεο. Δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στο Αποέλ και τον Κεραυνό. Χρεώνεται το φάουλ ο Μόρις Γουόλκερ. Ξανά σε επανάληψη η προσπάθεια του Μόρις Γουόλκερ. Και το φάουλ προηγουμένως πάνω στον Keith Ramsey.
Ενώ ο Γρηγόρης ζητάει τον λόγο, σας ακούμε. Απλά να πούμε ότι οι αλλαγές που γίνονται αυτή τη στιγμή από τους δύο προπονητές θέλουν το ΑΠΟΕΛ να έχει ένα mismatch στη θέση του center με τον Εζιόκου, ο οποίος είναι καθαρό center ουσιαστικά, εν αντιθέσει με τον Ομπράιαν, ο οποίος αυτή τη στιγμή παίζει κατά συνθήκη στην θέση 5. Και αυτό είναι ένα ζήτημα κατά πόσο θα το εκμεταλλευτεί μέσα στη ρακέτα η ομάδα του κύριου Βόβορα ή αν, ή αν τα λεπτά ανάσας που θα πάρει ο σέντερ του Κεραυνού δεν θα αποτελέσουν πρόβλημα για τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Σας ευχαριστούμε, Γρηγόρη, για την ενημέρωση. Προσπάθεια προηγουμένως από τον Ντιμπουά ήταν άστοχη για τρεις. Εδώ ο Μπάρκερ. Υπάρχει φάουλ του Μπίξ πάνω στον Ομπράιεν. Έχει στην διάθεσή του δύο βολές. Για το φάουλ που είδαμε τώρα στις οθόνες μας, ο Μπράιαν. Ένα και 53 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, με την διαφορά στους 8 πόντους, 20-12 πάντα μπροστά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δύο βολές για τον Ομπράιαν. Έτοιμος για να εκτελέσει την πρώτη. Ο Μπράιαν εύστοχος. Μειώνει στους 7 την διαφορά ο σέντερ του Κεραυνού. Άστοχος στην δεύτερη ο Μπράιαν. Rebound για τον Ντιμπουά, ο οποίος κατεβάζει μπάλα για τους γαλαζοκίτρινους. Κρατάει ο Αμερικανός. Τώρα ο Ράμζεϊ. Έξω για τον Χιθ. Επιχειρεί σου τριών πόντων, άστοχος. Στην συνέχεια υπάρχει φάουλ. Ενώ ο Γρηγόρης ζητάει τον λόγο, σας ακούμε. Δεν υπάρχει φάουλ, απλά η μπάλα χτύπησε πάνω στα πόδια του Νίκου του Στυλιανού στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Έτσι, νέο δεκατοσάρι για το ΑΠΟΕΛ. Διορθώνουμε λοιπόν. Εδώ το σούτ, εύστοχο. Από τον Εζιοκβού, ο οποίος ανεβάζει την διαφορά και πάλι στους 9. Νεοφύτου. Στυλιανού. Το σούτ, άστοχο. Airball. Διαφορά στους 9. Πάντα μπροστά η γαλαζοκέτρινη. Χιθ για τον Σιζόπουλο. Τώρα το σούτ τριών πόντων από τον Ντιμπουά. Εύστοχος. 25-13 στο συν 12. Η διαφορά δευτερόλεπτα προτού τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Μπράιαν για τον Πάρκερ. Καλάθι και φάουλ για τον Κεραυνό. Ξανά σε επανάληψη το φάουλ. Εύστοχος και στην βολή ο Μπάργκερ. Μειώνει και πάλι στους 9 την διαφορά. Ο Σιζόπουλος τώρα επιχειρεί για 3. Άστοχος σε αυτή την περίπτωση ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Να δούμε, η μπάλα είναι κατοχή για τον Κεραυνό.
χτύπησε στο πόδι του Ζιζόπουλου. Σιούτ τριών πόντων από τον Ομπράιαν, εύστοχο. 25-19, ψαλιδίζει την διαφορά στους 6 η ομάδα του Στροβόλου. Χιθ θα έχει την τελευταία επίθεση για το Αποέλ, για να δούμε αν θα πάει στο drive. Εξαιρετικό κάρφωμα από τον Εζιοκβού, πανέμορφο. Και τέλος πρώτης περίοδου στο Λευκό Θεό, Αποέλ 27 και Ραβνός 19. Γρηγόρη, είδαμε ένα Αποέλ το οποίο ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Κεραυνού όμως κατάφερε στο τέλος να ψαλιδίσει έστω και λίγο την διαφορά. Σας ακούμε για την δική σου άποψη όσον αφορά το πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το Αποέλ ξεκίνησε όντως πάρα πολύ δυνατά. Στη συνέχεια ο Κεραυνός ισορρόπησε. Ωστόσο δεν μπορούσε να καλύψει την διαφορά, γιατί πολύ απλά, όπως είπε ο Χριστόφορος ο Λιβαδιώτης, δεν έδινε αμάχια στη διεκδίκηση των rebound. 27 πόντους να δεχθεί οποιαδήποτε ομάδα, γιατί ο Κεραυνός, που είναι μια ομάδα που στηρίζεται στην άμυνα, σε 10 λεπτά 27 πόντοι είναι πάρα πολύ. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι ότι ο Κεραυνός έχει χρησιμοποιήσει ήδη αρκετούς καλαθοσφαιριστές. Μόνο ο αρχηγός, ο Πιλαβάς, είναι από αυτούς που αποτελούν σταθερό μέρος rotation και είναι στον πάγκο μέχρι στιγμής, ενώ ήδη βλέπουμε και από τις δύο ομάδες αρκετούς παίχτες να έχουν παίξει ολόκληρο το δεκάλεπτο. Ο Χίθα από το Αποέλ μαζί με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο, ο Ρος από πλευράς Κεραυνού μαζί με τον Μπάρκερ. Είναι τέσσερις καλαθοσφαιριστές που δεν έχουν βγει δευτερόλεπτο. Ήταν μερικά από τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία ετοιμαζόμουν να αναφέρω και εγώ, Γρηγόρη. Ο Ρος, ο οποίος όμως δεν πραγματοποιεί τουλάχιστον ούτε στο ίμιση την εμφάνιση που πραγματοποιούσε την περασμένη Τρίτη στον Στρόβολο, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι δεν είναι? Ξέρεις, Ανδρέα, ο Ρος είναι ένας καλαθοσφαιριστής ο οποίος προέρχεται από πολύ καλά παιχνίδια στην Ελλάδα με τον Απόλλωνα Πάτρας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα μέχρι στιγμής δεν θυμίζει τον Ρος του Στροβόλου, αλλά ούτε ο Κεραυνός γενικά δεν θυμίζει τον Κεραυνό του Στροβόλου. Όταν θα χρειαστεί και όταν η μπάλα καίει, ο Ρος θα είναι εκεί. Εδώ ένα σούτ για τον Κεραυνό, εύστοχο από τον Ομπράιαν, ο οποίος μειώνει την διαφορά στους τρεις. Το δεύτερο τρίποντο του Ομπράιαν. Εδώ είδαμε προηγουμένως και τον πρόεδρο του Κεραυνού στις εξέδρες, τον κύριο Παπαέλληνα. Αρκετή αδράνεια και στην άμυνα από πλευράς των γαλαζοκυτρίνων. Δόθηκε πάρα πολύ χώρο στον Ομπράιαν και κατά το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, αλλά και προηγουμένως, ενώ βλέπουμε ξανά σε επανάληψη την προηγούμενη φάση με τα βήματα του Εζιοκβού. Κατεβάζει μπάλα ο Ρος για τον Κεραυνό, ο Μπράιαν. Μπάρκερ έχει πλάτη τον Παντούρη και πάλι ο Μπράιαν επιχειρεί για τρεις, εύστοχος. 27-27, τρίτο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Μπράιαν, ο οποίος μέσα σε ουσιαστικά 1,5 λεπτό ψαλιδίζει την διαφορά του πρώτου δεκαλέπτου που ήταν στους 8 πόντους. Εδώ η εξαιρετική προσπάθεια για τρεις. Ήταν πολύ ήρεμος και πολύ ψύχρεμος, αυτός ο οποίος είχε αρκετά νεύρα κατά την διαδρομή τους προς τον πάγκο ήταν ο Χιθ, ο οποίος τα είχε με τον τρόπο με τον οποίο ο Μπράιαν τιμώρησε την ομάδα του. Ήταν όλα τα τρίποντα ελεύθερα του ο Μπράιαν, και αυτό είναι που παρατήρησε ο κύριος Ποπορά, ο οποίος ζήτησε πιεστική άμυνα και να προσπαθήσουν να δώσουν την μπάλα μέσα στον Εζιόγκου και στο Ράμψεϊ και να εκμεταλλευτούν ουσιαστικά το μισμάτς που έχουν με τους ψηλούς του Κεραυνού. Τώρα, όσον αφορά το σχόλιο μου για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου, είναι ότι ο Κεραυνός αρχίζει να θυμίζει λίγο από Κεραυνό. Δεν το Αποέλ συνεχίζει να προσπαθεί να βρίσκει εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι, αλλά ο Κεραυνός άρχισε να πιέζει και η πίεση φέρνει λάθη και πιο εύκολα καλάθια. Φέρνει όντως αποτελέσματα, καθώς ο Κεραυνός έχει πάρει προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 27-29 μπροστά η ομάδα του Στροβόλου. Μπίξ. Σουτ τριών πόντων υποπίεση. Δεν θα πετύχει το καλάθι ο Μπίξ. Εδώ η πάσα για τον Ομπράιαν, ο οποίος θα βρεθεί στο παρκέ.
Κατοχή είναι για τους γαλαζοκίτρινους. Με τον Γρηγόρη τον Παντούρη έτοιμο να επαναφέρει για τον Ντιμπουά. Ο Αμερικανός που κατεβάζει μπάλα για το Αποέλ. Και πάλι ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Ντιμπουά, Ράμσεϊ, Παντούρης και πάλι ο Ράμσεϊ το σιούτ. Και σε αυτή την περίπτωση άστοχο. Πολύ άστοχο στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής του Αποέλ. Ακόμη ένα σιούτ εύστοχο για τον Κεραυνό από τον Νίκο τον Στυλιανού. 27-31 στο συν 4 η διαφορά για την ομάδα του Στροβόλου. Ντιμπουά, Παντούρης, το σιούτ ήταν για δύο, πατούσε γραμμή ο Γρηγόρης Παντούρης. Εδώ και πάλι ο Στυλιανού θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι των γαλαζοκιτρίνων. 27-33 μπροστά ο Κεραυνός Στροβόλου. Γρηγόρης, ακούμε. Από την αρχή του παιχνιδιού λέγαμε για το κυπριακό στοιχείο που έχουν οι δύο ομάδες και βλέπουμε εδώ τον Νίκο τον Στυλιανού να κάνει την διαφορά για ακόμα ένα παιχνίδι. Ένας παίχτης βαρόμετρο για την ομάδα του Στροβόλου. Οπότε ο Νίκος είναι σε καλό φεγγάρι. Ο Κεραυνός δύσκολα θα χάσει παιχνίδι. Ενώ επίσης με τον εκνευρισμό του Χίθου ουσιαστικά και την αναγκαιότητα να πάρει κάποιες ανάσες, βλέπουμε και την γύμνια του Αποέλ στην θέση του playmaker, ελέω της απουσίας του Βασίλη του Κούννα. Γιατί είναι φανερό ότι λείπει ο ηγέτης, ο αρχηγός, ο βασικός οργανωτής αυτής της ομάδας και επομίζεται το ρόλο ουσιαστικά του Ντουπουά παρέα με τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο που κανένας από τους δύο δεν είναι καθαρός playmaker. Πολύ εύστοχη τοποθέτηση Γρηγόρη. Είδαμε το προηγούμενο φάουλ του Ντιμπουά, το οποίο ήταν το δεύτερο στο παιχνίδι. Το φάουλ κέρδισε, με συγχωρείτε, ο Ντιμπουά από τον νεοφύτου, το οποίο ήταν το δεύτερο στο παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Αμερικανός. Έχει την ευκαιρία να μειώσει στους 5 τη διαφορά και το πραγματοποιεί. Είναι εύστοχος στην δεύτερη βολή ο Ντιμπουά, κάνοντας το 28-33 πάντα μπροστά ο Κεραυνός. Εδώ ένα σιούτ από τον νεοφύτου άστοχο. Ο Μπράιαν την κατοχή. Ρος. Στα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση του Κεραυνού. Χρειάζεται εδώ το drive από τον Αμερικανό. Τώρα το shoot από απόσταση άστοχο. Ο Ρος, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει έξω για shoot τριών πόντων προηγουμένως. Εδώ Σιζόπουλος σε shoot τριών πόντων και αυτό άστοχο για το Αποέλ. Καλάθι και φάουλ για τους γαλαζοκίτρινους. Γρηγόρη, ζητάς τον λόγο, σ' ακούμε. Αυτό ήταν το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς για το Αποέλ στη δεύτερη περίοδο. Έπρεπε να περάσουν σχεδόν 5 λεπτά για να καταφέρει το Αποέλ να αφήσει την μπάλα στο καλάθι από προσπάθεια για σουτ 2 πόντων. Γιατί το προηγούμενο πόντο ήταν από την μία βολή του Ντουπουά. Αυτό φανερώνει ουσιαστικά επιθετικό πρόβλημα από την μία για το Αποέλ, αλλά δείχνει και αυτό που λέγαμε για την πίεση που αύξησε ο Κεραυνός πάνω στην μπάλα και την καλύτερη αμυντική του συμπεριφορά. Αμυντική συνοχή λοιπόν από πλευράς των καλαθοσφαιριστών της ομάδος του Στροβόλου. Άστοχη βολή από τον Ζιοκβού. Μπάρκερ κατεβάζει για τον Κεραυνό. Πιέζεται από τον Γρηγόρη Παντούρη Στυλιανού. Θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας ο Μόρις Γουόλκερ. Χαμένη επίθεση ουσιαστικά για τον Κεραυνό. Με τον Παντούρη να επαναφέρει για τον Ντιμπουά. Όπως ακούσαμε προηγουμένως και από τον συνάδελφο τον Γρηγόρη Γρηγορά. Εδώ το κάρφωμα από τον Ετζιοκβού. Μειώνει και πάλι την διαφορά στον πόντο για το Αποέλ. Επομίζεται, ενώ βλέπουμε σε επανάληψη το προηγούμενο κάρφωμα, επομίζεται πλέον το βάρος του playmaker εν διαπουσία του Κούνα.
ο Ντιμπουά. Πάρκερ. Ρος. Ο Μπράιαν. Πάρκερ. Εδώ ο Μόρις Γουόλκερ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 32-35. Ενώ προηγουμένως χρεώθηκε το δεύτερο του φάουλ στο παιχνίδι και ο Ανδρέας Ιζόπουλος. Ακόμη ένα καλάθι με τον Μπάρκερ για τον Κεραυνό. 32-37 και πάλι στο συν 5 η διαφορά. Κρατάει ο Ανδρέας Ιζόπουλος για τον Τιπουά. Παντούρης για τον Ζιόκβου. Να δούμε. Θα πρέπει να έχει κάτι να μεταφέρει από τις οδηγίες των δύο τεχνικών στο προηγούμενο time out. Γρηγόρη, ακούμε. Λοιπόν, για ακόμα ένα time out, παρά την κακή ομολογωμένως εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, ο κύριος Δοβόρας είναι αρκετά ψυχρεμός. Προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό των παικτών του, να παίζουν στο high-low και να προσπαθούν να ταΐσουν τον Εζιόκου μέσα στη ρακέτα, ο οποίος πραγματοποιεί ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Στην άμυνα να βάζουν τα χέρια τους στη φωτιά, να παίξουν πίεση σε όλο το γήπεδο και να μην φοβηθούν να κάνουν φάουλ, αφού ακόμη έχουν το δικαίωμα να παραχωρήσουν κάποια φάουλ προτού στείλουν την ομάδα του Στροβόλου στις βολές. Κατοχή για τον Κεραυνό. Ρος. Σουτ τριών πόντων από τον Ρος, άστοχο. Χιθ. Παντούρης. Ράμζεϊ. Και πάλι ο Παντούρης κάνει την προσπάθεια. Εξαιρετικό τελείωμα, καλάθι από τον Γρηγόρη Παντούρη. Το έχει χρεωθεί. Το τρίτο του φάουλ ο Ανδρέας Σιζόπουλος, ενώ βλέπουμε σε επανάληψη την προηγούμενη προσπάθεια του Γρηγόρη Παντούρη. Στα τρία πλέον φάουλ ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Μιχαήλ για τον Ρος. Με 2:40 να απομένουν στο ρολόι για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Αλλά είναι έξω κατοχή για τον Κεραυνό. Είναι ένα πρόβλημα πλέον τα φάουλ τα οποία έχει χρεωθεί ο Ανδρέας Σιζόπουλος από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό και έχει περάσει εκτός ο αρχηγός των γαλαζοκιτρίνων, Μιχαήλ. Ο Μπράιαν. Σουτ τριών πόντων, άστοχο. Υποπίεση χρόνου εκεί. Ο Μπράιαν επιχείρησε την προσπάθεια τριών πόντων από μεγάλη απόσταση. Χιθ. Κερδίζει φάουλ. Ενώ βλέπουμε πλάνα από τον Γιώργο Βόβορα. Θα περάσει εκτός ο Ρος, ο νεοφύτου θα πάρει την θέση του στο παρκέ. Γρηγόρης, ακούμε. Τώρα που δεν έχουμε παιχνίδι, απλά να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το τρίτο φάουλ του Ανδρέα του Σιζόπουλου δεν είναι πρόβλημα, είναι το πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ. Και το άλλο είναι ότι στο παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή την ώρα στην Λεμεσό, το ΑΠΟΕΛ ΑΕΚ βρίσκεται περίπου στα ίδια λεπτά με το δικό μας το παιχνίδι. Πάει να γίνει μια μικρή έκπληξη. Ο Απόλλωνας προηγείται με 12 πόντους της ομάδας της Λαρνακάς μέσα στη Λεμεσό. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο για την ενημέρωση. Μπάρκερ. Υπό την πίεση του Τιμπουά. Μόρις Γουόλκερ. Υπό την πίεση εκεί του Εζιόκβου. Θα χάσει την κατοχή Παντούρης για τον Ράμζεϊ. Χιθ.
Πάλι ο Γρηγόρης Παντούρης. Υπάρχει φάουλ. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη το φάουλ από τον Μόρις Βόλκερ πάνω στον Ζιοπού, ο οποίος κάνει πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπίξ. Χιθ. Κρατάει ο Χιθ, προσπάθεια του Μπίξ. Θα κερδίσει το φάουλ ο Αμερικανός. Μπίξ, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε και από την ομάδα του Στροβόλου. Εύστοχος ο Μπίξ στην πρώτη βολή στην περσινή χρονιά. Ήταν στον Κεραυνό ο Μπίξ, ενώ είδαμε και τον Σάιμον Μιχαήλ να χρεώνεται και αυτό στο τρίτο του φάουλ. Ουσιαστικά ο Σάιμον Μιχαήλ από πλευράς Κεραυνού στα τρία φάουλ και ο Ανδρέας Σιζόπουλος και αυτός στα τρία φάουλ από πλευράς από Έλλη. Μοναδικοί καλαθοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φτάσει αυτόν τον αριθμό, όλοι οι υπόλοιποι με δύο και ένα φάουλ, κάποιοι χωρίς να είναι χρεωμένοι. Γρηγόρη, ζητάς τον λόγο. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι περνά ο αρχηγός του Κεραυνού, ο Ανδρέας Πιλαβάς, ένας καλαθοσφαιριστής ο οποίος έχει περάσει πάρα πολλά την φετινή σεζόν, έχει απουσιάσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον Κεραυνό. Αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο καιρό, τον αρχηγό του Κεραυνού. Είναι σίγουρα ένας καλαθοσφαιριστής βαρόμετρο για την ομάδα του Στροβόλου. Πέρασε και από την ΕΝΑΔ. Ο νυν αρχηγός του Κεραυνού, ο Ανδρέας Πιλαβάς. Ενώ βλέπουμε ξανά σε επανάληψη το προηγούμενο φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Γρηγόρης Παντούρης. Έτοιμος να επανέλθει στο παιχνίδι ο Ρος. Παντούρης έχει πάντως ευκαιρία για δεύτερη βολή. Και αν είναι εύστοχος, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εκτελεί ο Γρηγόρης Παντούρης. 37-37. 47 και 9 πριν από το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ουσιαστικά. Εδώ στο Λευκόθεο, δεύτερο παιχνίδι της ημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας ανάμεσα στο Αποέλ και τον Κεραυνό. Την περασμένη Τρίτη στο πρώτο παιχνίδι είχε επιβληθεί με σκορ 76-71 στο Στρόβολο η ομάδα του Κεραυνού. Μπάρκερ πιέζεται από τον Παντούρη. Σιούτ τριών πόντων, άστοχο. Rebound από τον Ράμζεϊ. Ο Αμερικανός κατεβάζει και αυτός μπάλα για το Αποέλ. Χιθ. Στα 7 δευτερόλεπτα. Πάει για το drive ο Χιθ. Θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Πιλαβά έχω την εντύπωση. Χρεώνεται δεύτερο φάουλ στο παιχνίδι ο αρχηγός του Κεραυνού. Γρηγόρης, ακούμε. Προβλήμα αντιμετωπίζει ο Μπάρκερ στην προηγούμενη φάση. Πρέπει να γύρισε το πόδι του στην προσπάθεια να σταματήσουν τον Μπράντον Χιθ. Και είναι ένα ζήτημα να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται εν ώψη τουλάχιστον του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα σηκώνεται από το ιατρικό επιτελείο και από τους συμπαίχτες του και αποσύρεται. Το βλέπουμε ότι κουτσένει στη θέση του ο Νίκος Στυλιανού. Είναι σίγουρα όχι απλά πλήγμα. Εάν δεν μπορέσει να συνεχίσει, όμως περισσότερα θα μπορούμε να πούμε στο δεύτερο ημίχρονο.
Ας ευχαριστήσουμε Γρηγόρη για την ενημέρωση. Όντως πλέον απομένουν μόλις 4 και κάτι δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Θα διαφάνει κατά την διάρκεια του ημιχρόνου κατά πόσον μπορεί ή όχι να συνεχίσει ο Μπάρκερ στο δεύτερο μέρος για τον Κεραυνό Στροβόλου. Για την ώρα ο Χιθ στην γραμμή των Βολών. Εύστοχος στην πρώτη 38-37 προβάδισμα για το ΑΠΟΕΛ. Όλα προμηνύουν ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. 39-37. Πρώτα να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του time out υπήρχε μια συμμαχία μεταξύ του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ και κάποιων εκ των παραγόντων του Κεραυνού και αποβλήθηκε από το γήπεδο, από τον αγωνιστικό χώρο, αν θέλετε, ο Πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Αγωνιστικά ζήτησε αυτό που βλέπουμε ο κύριος Λιβαδιώτης τώρα. Να πάρει την μπάλα ο Ρος και να τρέξει μήπως και προλάβει να εκτελέσει επίθεση. Δεν τα κατάφερε. 39-37 τέλος πρώτου ημιχρόνου. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Γρηγόρης, ακούμε. Η πρώτη είδηση αφορά τον Μπάρκερ από πλευράς Κεραυνού. Να πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και αν δεν κρυθεί 100% απαραίτητο και αναγκαίο, Χριστόφορος Λιβαδιώτης δεν θα τον χρησιμοποιήσει εν ώψη της συνέχειας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να πούμε ότι σύμφωνα με το φυσιοθεραπευτή της ομάδας θα είναι εντάξει για τον επόμενο αγώνα. Πολύ στο δευτό θεό, στο Στρόβολο. Πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τον επόμενο αγώνα για τον Κεραυνό. Παρουσία του Μπάρκερ ήταν βαρόμετρο στο πρώτο ημίχρονο. Εάν δεν κρυθεί, όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Γρηγόρης Γρηγοράς, απαραίτητο από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, δεν θα χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπάρκερ. Ανεβάζει μπάλα το ΑΠΟΕΛ με τον Χιθ. Ράμσεϊ. Και πάλι ο Χιθ. Παντούρης. Εζιοκβού. Τώρα το σούτ από τον Εζιοκβού. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Νεοφύτου για τον Νίκο τον Στυλιανού. Το σούτ από πλευράς Κεραυνού από τον Ομπράιαν. 39-39. Κάνει μεγάλο παιχνίδι ο Ομπράιαν. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη. Πανέμορφη φάση με τον Ομπράιαν να πετυχαίνει το 39-39. Ένα σιούτ τριών πόντων από πλευράς ΑΠΟΕΛ, άστοχο, και σε αυτήν την περίπτωση ο Χιθ θα χαθεί η κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Ο Ρος θα αφήσει την μπάλα. Δεν θα τα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κέρδισε ο Ρος. Από τον Ντιμπουά, ο οποίος και αυτός χρεώνεται το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Ο Ρος εκτελεί την πρώτη βολή, εύστοχος. 39-40 προβάδισμα για τον Κεραυνό. Δεύτερη βολή για τον Ρος, εύστοχος και σε αυτήν. 39-41 μπροστά ο Κεραυνός. Χιθ, Γρηγόρης Παντούρης και πάλι ο Χιθ. Ο Ντιμπουά το σιούτ τριών πόντων και από το άστοχο. Ο Εζιοκβού κερδίζει φάουλ από τον Ομπράιαν. Ξανά σε επανάληψη το φάουλ του Ομπράιαν πάνω στον Εζιοκβού. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ για τον Ομπράιαν στο παιχνίδι. Εύστοχος ο Εζιοκβού στην πρώτη βολή. Ενώ βλέπουμε πλάνα από τον Μπάρκερ, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και δέχεται τις απαραίτητες περιποιήσεις από το ιατρικό επιτελείο
της ομάδος του Κεραυνού Στροβόλου. Όπως ακούσαμε προηγουμένως από την ενημέρωση του συναδέλφου Γρήγορη Γρήγορα, εάν δεν κριθεί απαραίτητο, δεν θα χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο μέρος από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, τον τεχνικό της ομάδος του Στροβόλου. Γρήγορη, ακούμε. Τεχνική ποινή στον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη τώρα για διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή της αναμέτρησης για την προηγούμενη φάση. Κάτι που σημαίνει μία βολή για τον Ντουμπουά και η μπάλα στην κατοχή του ΑΠΟΕΛ. Ντουμπουά λοιπόν έτοιμος να εκτελέσει την βολή. 41-41. Για ΑΠΟΕΛ και Κεραυνό. 42-41 με την εύστοχη βολή του Ντουμπουά. Χιθ. Κρατάει ο Χιθ. Ο Μπράιαν για τον Ρος. Αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του ΑΠΟΕΛ. 42-43 και πάλι προβάδισμα ο Κεραυνός Στροβόλου. Ράμζεϊ, στα 13 δευτερόλεπτα η επίθεση του ΑΠΟΕΛ. Χιθ, 6 δευτερόλεπτα. Ο Ντουμπουά θα αφήσει την μπάλα με όμορφο τρόπο στο καλάθι του Κεραυνού. 44-43. Πολύ όμορφη εναλλαγή στο σκορ σε αυτά τα αρχικά στάδια του τρίτου δεκαλέπτου. Και πάλι σε επανάληψη το καλάθι από τον Ντουμπουά. Την στιγμή που ο Ρος κατεβάζει μπάλα για την ομάδα του Στροβόλου. Ο Ρος θα πετύχει καλάθι και φάουλ. 44-45. Ο Ρος έχει αρχίσει όντως, Γρηγόρη, να παίρνει τον Κεραυνό στις πλάτες του. Βλέπουμε σε επανάληψη την προσπάθεια του Ρος. Γρηγόρη, σ' ακούμε. Λοιπόν, απλά να πούμε για τον Ρος. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τώρα και με την απουσία του Μπάρκερ πρέπει να πάρει περισσότερες μπάλες. Τον είδαμε νωρίτερα με μια baseball pass από τον Μπράιαν να πετυχαίνει το lay-up και τώρα έναν goal foul. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει μπάλες περισσότερες πάνω του και τώρα λόγω της απουσίας του Μπάρκερ είναι σίγουρο ότι θα το δούμε περισσότερο. Ο Ράμζι εδώ κάνει την προσπάθεια και αφήνει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού. 46-46 με τον νεοφύτου να κατεβάζει μπάλα για τον Κεραυνό. Στυλιανού, Μόρις Βόλκερ, κερδίσει το φάουλ ο Μόρις Βόλκερ. Από τον Εζιοκβού, ο οποίος χρεώνεται το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι, και αυτός στα τρία φάουλ, όπως και ο Σιζόπουλος αλλά και ο Ντουμπουά. Γρηγόρη. Αυτό θα έλεγα, Ανδρέα, ότι το τρίτο φάουλ του Εζιόκου είναι ίσως μαζί με του Ζόπουλου τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα για το ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να προσέξει τώρα ο κύριος Βόβορας στον ψηλό του. Γιατί τυχόν τέταρτο φάουλ στην τρίτη περίοδο θα σημαίνει νοκάουτ για το περισσότερο μέρος και της τέταρτης. Όντως είναι αυτό ένα πρόβλημα για τους γαλαζοκίτρινους, στα τρία φάουλ του Ζόπουλου και του Εζιόκου. Έχει δοθεί καλάθι. Ανδρέα. Για το ΑΠΟΕΛ 49-46, Γρηγόρης, ακούμε. Λοιπόν, μετρά το τρίποντο το οποίο εκτέλεσαν οι του ΑΠΟΕΛ, δεν προλάβα να διακρίνω ποιος ήταν ο σκόρερ, κέρδισαν και το φάουλ του νεοφύτου πάνω στον Εζιόκου. Κάτι που σημαίνει, μετρούν οι τρεις πόντοι από το τρίποντο το οποίο πέτυχαν οι γαλαζοκίτρινοι και έχουν και την επαναφορά από έξω. Το τρίποντο προηγουμένως από τον Χιθ, ο οποίος είναι τώρα κατοχός της μπάλας. Προσπάθεια από τον Ράμσεϊ. Ημιτελής από τον Ράμζε, η προηγούμενη προσπάθεια. Ακόμη ένα φάουλ από τον Μπίξ, έχω την εντύπωση. Από τον Βόλκερ πάνω στον Μπίξ.
πάνω στον power forward του Αποέλ το προηγούμενο φάουλ από τον center του Κεραυνού. Χιθ. Ακόμη μια προσπάθεια τριών πόντων άστοχη με τον Ντιμπουά να παίρνει το rebound. Ramsey και αυτός άστοχος. Το rebound από τον O'Brien. Στυλιανού σιούτ τριών πόντων άστοχο. Ramsey για τον Χιθ. Καλάθι και φάουλ για το Αποέλ με τον Ramsey. 51-46. Στο συν 5 η διαφορά. Βλέπουμε ξανά σε επανάληψη πανέμορφη προσπάθεια από τον Ramsey. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού και έχει την ευκαιρία για έμμεσο τρίποντο με την βολή στην οποία θα ευστοχήσει και θα κάνει το 52-46 για την ομάδα της Λευκωσίας. Ρος κατεβάζει μπάλα για τους Στροβολιώτες. Walker. Ο Μπράιαν. Το σιούτ είναι για δύο πόντους. Το επιθετικό rebound από τον Walker, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι για τον Κεραυνό. Θα πάρει και το φάουλ ο Μόρις Walker. Ξανά σε επανάληψη η προσπάθεια του Μόρις Walker και το φάουλ το οποίο χρεώθηκε στον Ramsey. Είναι το δεύτερο του στο παιχνίδι. Δεν έχει πρόβλημα ο Αμερικανός. Μόρις Walker έτοιμος για το έμμεσο τρίποντο. Δεν θα το πετύχει, είναι άστοχος στην βολή. Παραμένει διαφορά στους 4. Προβάδισμα για το Αποέλ. Ντιμπουά. Χιθ. Πιέζεται, κερδίζει. Βήματα έχουν δοθεί στον Αμερικανό. Νεοφίτου που κατεβάζει μπάλα. Πιέζεται από τον Ντιμπουά. Τώρα ο Ρος. Σιούτ δύο πόντων εύστοχος. 52-50. Ο Ρος, ο οποίος το είχα πει και προηγουμένως, έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι στον Στρόβολο την περασμένη Τρίτη. Πέτυχε 26 πόντους, ένα τρίποντο, 9 rebound και 2 assist. Ο Ρος την στιγμή που το Αποέλ πετυχαίνει τρίποντο, ένα ακόμη στο παιχνίδι. 55-50. Προβάδισμα για τους γαλαζοκίτρινους. Στυλιανού. Ρος. Κρατάει ο Ρος ακόμη μια προσπάθεια. Αρμπολεκεί από τον Ρος. Με τον Χιθ να τρέχει γρήγορα. Το Αποέλ στην επίθεση. Κρατάει ο Χιθ για τον Ramsey. 57-50. Στο συν 7 η διαφορά για την ομάδα της Λευκωσίας. Γρηγόρη ζητά τον λόγο, ακούμε. Βλέπουμε ένα Αποέλ να έχει ξεκινήσει πιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι να το έχει ξεκινήσει, να συνεχίσει ουσιαστικά καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ένα Κεραυνό μπλοκαρισμένο επιθετικά μετά και την απουσία του Μπάρκερ. Δεν βρίσκει άλλο τρόπο να επιτεθεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι περισσότερες μπάλες πηγαίνουν στον Ρος. Κάποιες είναι λογικά τελειώματα, κάποια είναι λίγο παρατραβηγμένα. Σε αυτό ευθύνεται το ότι όμως λείπει ουσιαστικά ο δεύτερος επιθετικός μοχλός. Είδαμε την μπάλα να φεύγει νωρίς εκτός αγωνιστικού χώρου στην προηγούμενη μονομαχία. Η επαναφορά για το Αποέλ. Την στιγμή που ετοιμάζεται να επιστρέψει στο παιχνίδι ο Σάιμον Μιχαήλ.
Και πάλι επαναφορά από τον Σιζόπουλο. Κάποιες συστάσεις προς τον πάγκο του Κεραυνού. Σιζόπουλος στην επαναφορά. Σιούτ τριών πόντων από τον Χιθ. Εύστοχο από τον Μπίξ. Διορθώνω. 60-50 στο συν 10 η διαφορά. Πανέμορφο τρίποντο προηγουμένως από τον Μπίξ. Υποπίεση. Σάιμον Μιχαήλ. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση του Κεραυνού. Τώρα το σιούτ από τον Σάιμον Μιχαήλ. Rebound από τον Χιθ. Χιθ, ο οποίος κατεβάζει μπάλα, ο Γκάρτ του Αβουέλ. Εζιοκβού. Το σιούτ τριών πόντων από τον Ντιμπουά. Άστοχο. Στυλιανού το rebound. Κατά τον Σάιμον Μιχαήλ. Χάθηκε η κατοχή. Ο Ντιμπουά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού. 62-50 και πάλι στο συν 12 η διαφορά για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα. Όλα έτοιμα για την επανέναρξη του παιχνιδιού με τον Σάιμον Μιχαήλ να κατεβάζει μπάλα. Γρηγόρησε ακούμε όσον αφορά τους οδηγίες από τους δύο πάγκους. Λοιπόν, η οδηγία για αυτή την επίθεση είναι να παίξουν pick and roll ο Ρος με τον Ομπράιαν. Κάτι που δεν βγαίνει έτσι όπως άρχισε την επίθεση η ομάδα του Κεραυνού. Τώρα όσο αφορά τις άλλες οδηγίες του Χριστόφορου Λεβαδιώτη, είπε στους παίχτες του να ηρεμήσουν. Υπάρχει πάρα πολύ παιχνίδι ακόμη μπροστά μας. Θα το γυρίσουμε όπως κάνουμε συνήθως. Θα δει να το πιστέψουμε. Μην μπείτε και να βλέπετε ότι η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Γενικά οδηγίες, περισσότερο ψυχολογίας από τον Χριστόφορο τον Λιβαδιώτη. Γνωρίζει τις δυνατότητες των παικτών του και γνωρίζει ότι επηρεάζονται, όπως είναι λογικό, και από το αποτέλεσμα αλλά και από το ότι παίζουν ουσιαστικά με δύο ξένους λιγότερους. Εδώ ένα σιούτ τριών πόντων από τον Στυλιανού, εύστοχο. Μειώνει και πάλι την διαφορά στους 9 πλέον ο Κεραυνός. Μπίξ. Γόρης Παντούρης. Σιούτ τριών πόντων από τον Σιζόπουλο, άστοχο. Ρος. Κατεβάζει μπάλα, θα επιχειρήσει το drive, άστοχος. Και ο Χαρίδης, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι για πρώτη φορά. Ο Γιώργος Θεοχαρίδης, power forward του Κεραυνού, με ύψος 1,98, 30 ετών, γεννημένος στις 4 Ιουνίου του 85. Ντιμπουά. Σιζόπουλος. Μπίξ. Κρατάει ο Αμερικανός. Τώρα ο Γρηγόρης ο Παντούρης. Πιέζεται από τον Σάιμον Μιχαήλ. Η πάσα εξαιρετική. Πανέμορφο το τελείωμα από τον Μπίξ. 64-53. Τελευταία προσπάθεια στο τρίτο δεκάλεπτο για τον Κεραυνό. Άστοχη. Έχει δοθεί φάουλ λοιπόν στον Ρος, ο οποίος θα έχει τρεις βολές στην διάθεσή του. Εκτελεί την πρώτη, είναι άστοχος. Δεύτερη βολή τώρα για τον Ρος, ευστοχή σε αυτήν. Μειώνει στους 10 την διαφορά, 64-54. Τρίτη και τελευταία βολή για τον Ρος, ευστοχος και σε αυτήν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πάγκο του γηπεδούχου Αποέλ, εκεί όπου δόθηκαν συγχαρητήρια για την εμφάνιση της τρίτης περίοδου. Λίγες οδηγίες από κύριο Βόβορα και λίγες από Ανδρέα Σιζόπουλο, είδαμε. Στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν, θα πάρει πάνω του παίχτες ο Σιζόπουλος και θα βοηθήσουν τον Χιτ να ελευθερωθεί στην επόμενη μάλλον φάση, αφού αυτή εξελίχθηκε με ένα ωραίο σούτ από τον Tyler Biggs. Τώρα όσον αφορά τον Κεραυνό, οι οδηγίες του Χριστοφόρου του Λιβαδιώτη ήταν περισσότερο για ακόμα μια φορά να παίξει με την ψυχολογία των παικτών του. Τους είπε πάνω ομοιότυπα πράγματα με νωρίτερα.
λεπτό του, δηλαδή υπάρχει μπόλικος χρόνος αν παίξουμε όπως ξέρουμε. Ενώ ζήτησε να δίνουν την μπάλα μέσα στον center ή στις πτέρυγες των Στυλιανού και στον Ομπράιαν. Θα προσπαθήσει να βρει δηλαδή το μακρινό σου που είχε νωρίτερα με τον Ομπράιαν. Ο Ζιοκού εδώ, ο οποίος θα πετύχει, θα κάνει βήματα. Καλάθη και φάουλ, όχι, βήματα. Όπως δείχνουν οι διαιτητές. Είδαμε προηγουμένως και την αντίδραση του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Δεν πίστευε ότι δόθηκαν βήματα στον καλαθοσφαιριστή του. Ο ΑΠΟΕΛ, το οποίο συνεχίζει να προηγείται με 11 πόντους διαφορά. 66-55. Ο Μπράιαν. Η κυρία να σούτ. Μόρις Βόλκερ. Τρομερή άμυνα από τον Γρηγόρη Παντούρη. Δεν ξέρω αν έχει χρεωθεί το φάουλ. Όχι, εξαιρετική άμυνα. Στην προηγούμενη φάση με τον Μπίξ. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν αρκετούς καλαθοσφαιριστές πλέον στα τρία φάουλ. Εξαιρετικό όμως το προηγούμενο τρίποντο από τον Χιθ. 69-55 στο συν 14 η διαφορά στην μέγιστη τιμή της. Από την έναρξη του παιχνιδιού για πρώτη φορά μία εκ των δύο ομάδων πετυχαίνει μια τέτοια διαφορά. Είχε φτάσει μέχρι και το συν 12 η διαφορά για το ΑΠΟΕΛ στο συν 14 αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Λευκωσίας. Εδώ είδαμε σε επανάληψη το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Ρος, ο οποίος έχει δύο φορές στην διάθεσή του, εκτελεί την πρώτη άστοχα. Εδώ βλέπουμε μερικά από τα στατιστικά του Ρος. 13 συνολικά πόντι στο παιχνίδι. Έχει πετύχει τώρα τον 14ο, μειώνοντας την διαφορά στους 13. 69-56 πάντα μπροστά η ομάδα της Λευκωσίας. Εζιοκβού με πλάτη. Έξω για τον Χίθο, ο οποίος κάνει μεγάλο παιχνίδι. Ακόμη ένα σιουτ τριών πόντων άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μόρις Βόλκερ. Νεοφύτου πάει για το drive. Δεν θα το επιχειρήσει τώρα ο Μόρις Βόλκερ, άστοχος. Το rebound από τον Γρηγόρη Παντούρη. Και φάουλ από τον Γιώργο τον Νεοφύτου, ο οποίος χρεώνεται το τέταρτο. Εδώ ξανά σε επανάληψη η μονομαχία με τον Γρηγόρη Παντούρη. Νεοφύτου, ο οποίος πάει στον πάγκο. Ο γκάρ του Κεραυνού, 32χρονος, πλέον στο όριο των φάουλ. Ο Γιώργος Νεοφύτου, γι' αυτό τον λόγο τον αποσύρει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Ρος θέλει να τρέξει τον Κεραυνό γρήγορα στην επίθεση. Ο Μπράιαν σιούτ τριών πόντων, άστοχο. Να συνεχίσουν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο, ζήτησε ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης όσον αφορά την άμυνα, και να κλειδώσουν τον Χιθ, θεωρώντας ότι αυτός θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάρει την επιθετική προσπάθεια στην επόμενη φάση. Όσον αφορά τώρα την επίθεση, ζήτησε να βγουν τα screen για να βρεθεί ελεύθερο τρίποντα από τον Νίκο τον Στυλιανού ή κάποιον drive από τον Κύπριο Διεθνή Άσο. Πετυχαίνει το τρίποντο από το σημείο των βολών. Ο Μπράιαν, φτάνοντας στους 15 στο παιχνίδι, μειώνοντας σε 69-59 στους 10 η διαφορά με το τρίποντο από το σημείο των βολών. Για τον Ομπράιαν είχε δεχθεί το φάουλ πάνω στο σιούτ προηγουμένως. Μπίξ. Χιθ. Κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Χιθ. Ο Μπίξ σιούτ τριών πόντων, εύστοχο. 72-59. Τρομερή προσπάθεια από τον Τέιλερ Μπίξ. Εδώ η πάσα του Χιθ, ο Ράμψη για τον Μπίξ. Τρομερή προσπάθεια από τον Τέιλερ Βίξ. 72-59. Σιούτ τριών πόντων από τον Στυλιανού, εύστοχος και αυτός. 72-62.
Τουέλ που κατεβάζει μπάλα με τον Ντιμπουά. Έχει δοθεί φάουλ. Ενώ βλέπουμε τον Γρηγόρη Παντούρη, ο οποίος είναι έτοιμος να επιστρέψει στο πάρκε. Με τέσσερα φάουλα από πλευράς Κεραυνού πλέον και ο Σάιμον Μιχαήλ. Όπως τέσσερα φάουλ έχει και ο Γιώργος Νεοφύτου από πλευράς του Κεραυνού. Δεν υπάρχουν καλαθοσφαιριστές στα τέσσερα φάουλα από πλευράς του Αποέλ. Ντιμπουά. Χιθ. Ράμση. Και πάλι ο Χιθ. Έγινε το κλέψιμο από πλευράς Κεραυνού. Προσπάθεια για τον drive από τον Στυλιανού, ποιος κερδίζει φάουλ. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Νίκο τον Στυλιανού. Βλέπουμε το φάουλ το οποίο χρεώθηκε ο Ράμση. Γρηγόρη. Απλά ότι στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, 3 και 30 πριν το τέλος, η ΑΕΚ έχει γυρίσει το παιχνίδι και προηγείται 64-69 το απόλυτα μέσα στη Λέμεσο. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο για την ενημέρωση. Μόρις Βόλκερ, έγινε το κλέψιμο. Ράμση, Παντούρης και πάλι για τον Ράμση, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Κεραυνού. 74-62 και πάλι στο συν 12 η διαφορά για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας. Σάιμον Μιχαήλ παραχτυπά στο πόδι του Ντιμπουά, έχω την εντύπωση. Πλάγια επαναφορά από τον Σάιμον Μιχαήλ για τον Ρος. Είναι δύσκολα πλέον τα πράγματα για τον Κεραυνό. Ο Μπράιαν Σιού, τριών πόντων άστοχο. Ο Ρος θα πετύχει ένα πανέμορφο καλάθι για τον Κεραυνό. 74-64. Ράμψη. Παντούρης. Χιθ. Προσπάθεια από τον Ντιμπουά. Φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ρος. Από πλευράς του Κεραυνού. Ξανά σε επανάληψη το φάουλ του Ρος πάνω στον Ντιμπουά. Ρος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ. Μόλις ένα. Το πρώτο του στο παιχνίδι. Με τον Ντιμπουά στην επαναφορά για τον Χιθ. Παντούρης. Όμορφη προσπάθεια από τον Γρηγόρη Παντούρη. Μπάλα έχει δοθεί για τον Κεραυνό με τον Ρος. Να αφήνει για τον Νεοφύτου, ο οποίος είναι στο όριο. Τέσσερα φάουλ, όσα έχει και ο Σάιμον Μιχαήλ. Στο επόμενο φάουλ φεύγουν από το παιχνίδι. Εδώ η προσπάθεια από τον Ρος. 74-66. Στους 8 η διαφορά. Για να δούμε αν θα έχουμε δραματικό φινάλε στο Λευκόθεο. Με 4 και 25 να απομένουν στο ρολόι. Χιθ. Προσπάθεια του Χιθ. Κατοχή είναι για το Αποέλ. Υπό τις διαμαρτυρίες των καλαθοσφαιριστών της ομάδας του Στροβόλου. Με τον Εζιόκου να πάρει την μπάλα και να δώσει αυτό στην τελική πάσα. Κάτι που κάνει στον Ράμψεϊ, άστοχος τελικά. Φοβερή μάχη εδώ των δύο θηριών. Εζιόκου με τον Βόλκερ. Τελικά η μπάλα όμως για τον Κεραυνό. Κύριος Λιβαδιώτης, ο οποίος ζήτησε από τον Ρος να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτές τις τελευταίες φάσεις και είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει την συνέχεια του παιχνιδιού με κύριους εκφραστές τον Στυλιανού και τον Ομπράιαν. Αν και ο Ομπράιαν, Ανδρέα, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου, έμεινε στο εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, έτσι.
Όντως έμεινε σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα, Γρηγόρη, στο δεύτερο μέρος ο Μπράιαν, από ότι στο πρώτο μέρος ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού του και η συνεισφορά του στην ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου. Πολύ πιο πίσω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Μπράιαν. Πιο ανεβασμένος ο Ρος από την ομάδα του Στροβόλου, η οποία ακολουθεί από απόσταση 8 πόντων το Αποέλ. Εδώ ο Μόρις Γουόλκερ είναι άστοχος, με τον Διμπουά να κατεβάζει μπάλα για τους γαλαζοκίτρινους. Στα 12 δευτερόλεπτα πλέον η επίθεση για το Αποέλ. Όμορφο καλάθι από τον Ζιοκβού, ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά ο σέντερ του Αποέλ, 30 ετών ο Αμερικανός. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο νεοφύτου. Και θα έχει ευκαιρία για δύο βολές. Το φάουλ από τον Ντιμπουά είναι το τέταρτο για τον Αμερικανό στο παιχνίδι. Ξανά το φάουλ του Ντιμπουά πάνω στον νεοφύτου. Γίνεται ο πρώτος καλαθοσφαιριστής από πλευράς Αποέλ που φτάνει τα 4 φάουλ ο Αμερικανός. Άστοχος στην πρώτη βολή ο νεοφύτου. Εύστοχος τώρα στην δεύτερη, 76-67. Γρηγόριο, λόγος σε σένα. Λοιπόν, να πούμε απλά ότι ο Κεραυνός ουσιαστικά ακόμη τρέχει να καλύψει εκείνο το κακό πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο ουσιαστικά. Από εκείνο το σημείο και έπειτα είναι αρκετά καλός, ωστόσο άφησε την διαφορά να χαθεί και τώρα αυτό τρέχει να καλύψει. Ενώ να πούμε ότι το άλλο παιχνίδι που γίνεται στην Λεμεσό έφτασε στο τέλος του, με την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας να κάνει το 2-0 και να βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση της στον τελικό. Μάλιστα, η ομάδα της ΑΕΚ, η ομάδα του Λίνου Γαβριήλ, η οποία είναι μία ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό. Εδώ, όπως όλα δείχνουν, Αποέλ και Κεραυνός θα βρεθούν στην συνέχεια έχοντας από μία νίκη στο ενεργητικό τους. Ουσιαστικά να προσπαθήσουν να βρουν ελεύθερα σουτ μέσω των screen των οποίων καλείται να βγάλει ο Μπράιαν για να βγει σε ελεύθερα σουτ ο Ρος και ο Νίκος Στυλιανού. Ωστόσο η κατήφια, αν θέλετε, στα πρόσωπα των παικτών του Κεραυνού ήταν εμφανές, αφού βλέπουν και ήδη ότι πέραν το ότι δεν τους βγαίνει κάτι στο σημερινό παιχνίδι, έχασαν και τον ακόμα έναν ξένο τους, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε ότι ο Κεραυνός παίζει σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με τρεις ξένους ουσιαστικά. Κάτι το οποίο μόνο εύκολο δεν είναι στο φετινό πρωτάθλημα, από την στιγμή που πολύ σωστά η Ομοσπονδία έριξε τους ξένους στους πέντε. Το να έχεις απουσία ενός ξένου είναι δύσκολο, πόσο μάλλον να έχεις δύο, έτσι. Όντως, Γρηγόρη, ο Μπάρκερ ήταν από τους ιδιαίτερα διακριθέντες στο πρώτο ημίχρονο. Ο τραυματισμός του όμως κατά την διάρκεια, στο τέλος ουσιαστικά του πρώτου ημίχρονου, στέρισε την παρουσία του από την ομάδα του Στροβόλου σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, κάτι το οποίο πληγώνει σίγουρα την ομάδα του Χριστόφορου Λιβαδιώτη, την ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου, η οποία ουσιαστικά βλέπει το παιχνίδι να χάνεται και την σειρά να πηγαίνει σε ισοπαλία 1-1. 5 πόντοι για τον νεοφύτου, ενώ προηγουμένως χρεώθηκε το τέταρτο του φάουλ από πλευράς Αποέλ. Ο Ράμσεϊ είναι ο δεύτερος καλαθοσφαιριστής από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων που φτάνει τα 4 φάουλ. Όσα έχει και ο Ντιμπουά. Ο 80-68 στο συν 12 η διαφορά για το Αποέλ, με 1-55 να απομένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Χρειάζεται ένα μικρό καλαθοσφαιρικό θαύμα για να αλλάξει το οτιδήποτα στο Λευκόθεο. Ακόμη ένα τρίποντο από τον Ντιμπουά, 83-68. Νομίζω ότι αυτό είναι η τελική σφαλιάρα, θα λέγαμε, από πλευράς Αποέλ στον Κεραυνό εδώ στο Λευκόθεο, και ουσιαστικά η σειρά πάει στο 1-1. Σάιμον Μιχαήλ θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Αποέλ. 83-70. Γρηγόρης, ακούμε. Να πούμε ότι η νίκη ουσιαστικά του Αποέλ, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μετρά διπλά. Γιατί κατάφερε να θέλει το παιχνίδι στα ίσα,
Και στον επόμενο αγώνα, γιατί θα επιστρέψουν στο Λευκό Θεό, θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη της συνέχειας και εν ώψη της μάχης που θα δώσει η ομάδα της Λευκοσίας για πρόκριση στην τελική φάση. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό όσον αφορά την συνέχεια για το ΑΠΟΕΛ. Εδώ καλάθι και φάουλ για τον Ο'Μπράιαν. Ενώ προηγουμένως η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Απόλλωνα στην Λεμεσό. Η ομάδα του Λίνου Γαβριήλ έφτασε τις δύο νίκες επί της ομάδος της Λεμεσού και ουσιαστικά είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να βρεθεί στους τελικούς, εκεί όπου θα έχει πλεονέκτημα έδρας είτε απέναντι στο ΑΠΟΕΛ είτε απέναντι στον Κεραυνό, όποια από τις δύο ομάδες δηλαδή εξασφαλίσει την πρόκριση από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Τέτοιο το αποτέλεσμα, 77-70 κέρδισε η ομάδα της ΑΕΚ τον Απόλλωνα. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Η βολή από τον Ο'Μπράιαν, εύστοχη η πρώτη, 83-71. Όπως είπαμε και προηγουμένως, να το αναφέρουμε για μια ακόμη φορά, όποια ομάδα και αν προκριθεί από το ζευγάρι του Κεραυνού με το ΑΠΟΕΛ θα έχει μειονέκτημα έδρας έναντι της ΑΕΚ, σε περίπτωση φυσικά που η ομάδα της Λάρνακας καταφέρει να πετύχει και τρίτη νίκη και να ολοκληρώσει την πρόκριση επί του Απόλλωνα. Εζιοκβού. Τελευταία δευτερόλεπτα πλέον, τα πάντα έχουν κριθεί εδώ και 2,5 περίπου λεπτά. Προσπάθεια του Χιθ. Τελειώνει ο χρόνος. Κάτι παρόμοιο είχε και στην αρχή του παιχνιδιού ο Κεραυνός Στροβόλου, ο οποίος κατάφερε να επιστρέψει και να προηγηθεί με 6 πόντους. Στην δεύτερη περίπτωση όμως που είχε αυτό το άσχημο διάστημα δεν φάνηκε και δεν μπορούσε να επιστρέψει απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο απλά σφράγισε την νίκη. Ο Ανδρέας Σιζόπουλος απλά κρατάει την μπάλα για να εξαντληθεί ο χρόνος. 83-71 θα είναι το τελικό σκορ στο Λευκό Θεό. Μεγάλη νίκη για το ΑΠΟΕΛ. 1-1.